θα το δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ ή θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε με έναν υποψήφιο και να σας πει κάτι του τύπου «Στείλ μου τις πληροφορίες, θα τις δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ» ή «Καλό φαίνεται, θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου, μην με πάρεις εσύ». Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας έναν απλό τρόπο για να το χειρίζεστε αυτό αποτελεσματικά και να κλείνετε συγκεκριμένα ραντεβού με τους υποψηφίους σας. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και γράψτε μου στα σχόλια τι κάνετε εσείς όταν κάποιος σας λέει «Στείλ μου το βίντεο, στείλ μου τις πληροφορίες, θα τις δω και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου». Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο του δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Επαγγελματίας του μέλλοντος» στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr/blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε με έναν υποψήφιο και να σας πει «Θα το δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ» ή «Θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου». Δεν είναι τέλειο ότι συμβαίνει αυτό? Τι, όχι? Όντως, σε κανέναν δεν αρέσει αυτό και ο βασικότερος λόγος είναι γιατί ξέρουμε ότι συνήθως δεν θα μας τηλεφωνήσουν αν το αφήσουμε έτσι. Τώρα, αν έχει δει μια παρουσίαση και έχουμε κάνει και μια συζήτηση και μετά τη συζήτηση και την παρουσίαση μας πει «Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ» ή «Θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου», η προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική. Είχα μιλήσει για το πώς χειριζόμαστε την αντίρρηση ή την αναβολή καλύτερα. Θέλω να το σκεφτώ σε προηγούμενο βίντεο, μπορείτε να το δείτε κάπου εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για το πώς χειριζόμαστε όταν κάποιος μας πει «Θα το δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ». Θα σου πω λοιπόν πώς το χειρίζουμε συνήθως αυτό. Λέω λοιπόν στον υποψήφιο το εξής. Αν σας στείλω αυτό το βίντεο τώρα, πότε θα μπορέσετε να το δείτε για να ξαναμιλήσουμε? Και λέει ο υποψήφιος, θα το δω το βράδυ. Ωραία. Πότε θα ήταν καλύτερα να ξαναμιλήσουμε αφού δείτε τις πληροφορίες, αφού δείτε το βίντεο? Και λέει ο υποψήφιος, θα σας πάρω τηλέφωνο εγώ. Οπότε λέω, ωραία, κανένα πρόβλημα. Περίπου πότε υπολογίζετε να μου τηλεφωνήσετε? Και λέει ο υποψήφιος, θα σας καλέσω αύριο. Ωραία. Θα με καλέσετε πρωί ή απόγευμα? Το απόγευμα καλύτερα. Ωραία, περίπου τι ώρα για να αυτονούμε, γιατί μπορεί να είμαι σε κάποιο ραντεβού ή να μην μπορώ να μιλήσω εκείνη την ώρα που θα με καλέσετε? Και θα πει ο υποψήφιος, κατά τις 7. Ωραία, το σημειώνω να μιλήσουμε λοιπόν αύριο σε 7 το απόγευμα. Και λέει ο υποψήφιος, OK, και λέω λοιπόν μετά εγώ, να σας ρωτήσω, θα σας πειράζει να σας καλέσω εγώ? Και εδώ θα πει ο υποψήφιος, όχι, κανένα πρόβλημα, OK, οπότε βλέπετε το βίντεο και μιλάμε αύριο στις 7. Τέλος τηλεφωνήματος. Οπότε έτσι κάνω συγκεκριμένη τη διαδικασία επακολούθησης και ελαχιστοποιώ τις εκκρεμότητές μου. Δηλαδή, αν μου πει ότι θα μου τηλεφωνήσει αυτός, δεν διαφωνώ μαζί του, συμφωνώ. Και του λέω, ωραία, πότε θα μου τηλεφωνήσει, γιατί μπορεί όντως να μην μπορώ να μιλήσω εκείνη την ώρα που θα με καλέσει. Και να μην παίζουμε κυνηγητό, με πήρε, σε πήρα, δεν τον πήρα κτλ. Ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε λέω, OK, πότε θα μου τηλεφωνήσει, ποια μέρα, ποια ώρα. Και μετά λέω, θα σε πείραζε να σου τηλεφωνήσω εγώ εκείνη την ώρα? Και σχεδόν πάντα θα συμφωνούν μαζί σας. Είναι μια εκπληκτικά απλή και αποτελεσματική τεχνική που βρήκα, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε εσείς τη διαδικασία χωρίς να δείχνετε απελπισμένοι ή πιεστικοί, προσπαθώντας με το ζόρι να τους πείτε ότι θα τους τηλεφωνήσετε εσείς. Όλο αυτό λειτουργεί πολύ φυσικά. Τώρα, αν στην ερώτησή μου θα σας πείραζε να σας καλέσω εγώ, απαντήσει πάλι καλύτερα να σας τηλεφωνήσω εγώ, τότε δεν επιμένω. Παρ' όλα αυτά, σημειώνω να το τηλεφωνήσω εγώ μισή ώρα μετά από την ώρα που είχε πει ότι θα μου τηλεφωνήσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν το αφήνω τελείως επάνω του. Τώρα, υπάρχει μόνο μία περίπτωση που αφήνω τελείως στο να με καλέσει εκείνος. Είμαι OK στο να με καλέσει εκείνος. Και αυτή είναι η περίπτωση με τον υποψήφιο που δεν ξέρω αν θα τον ήθελα στην επιχείρησή μου. Οπότε, αν μιλάω με έναν υποψήφιο που έχει χαμηλή ενέργεια, ο τρόπος επικοινωνίας του είναι τέτοιος που δεν ξέρω αν θα ήθελα όντως να συνεργαστώ μαζί του και μου πει θα το δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ, τότε το αφήνω έτσι. Ουσιαστικά είναι ο δικός μου τρόπος για να τον αποκλείσω. Την επόμενη φορά που ένας υποψήφιος σας πει θα σου τηλεφωνήσω εγώ, δοκιμάστε αυτή την ιδέα και πείτε μου πώς πήγε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πείστε ότι εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα. Ζητήστε από τους ανθρώπους που σας λένε ότι θα σας τηλεφωνήσουν εκείνοι να σας πούν πότε συγκεκριμένα θα σας τηλεφωνήσουν
και αφού σας δώσουν μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, ζητήστε τους μετά να τους καλέσετε εσείς εκείνη την ώρα. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση της επιχείρησής σου για 30 λεπτά, εντελώς δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online, ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλεις να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr / free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr / free.